να πάρω το πτυχίο μου, όσοι τώρα φίλοι μου με βλέπουν μπορεί να γελάνε, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Είμαι στη Φιλοσοφική, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη. Είμαι μία δυνάμει φιλόλογος λοιπόν κι εγώ. Αλλά για να πάρω αυτό το πτυχίο, τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι και μια πολύ δύσκολη σχολή και γενικότερο συνδυασμός όλων αυτών και με τα ωράρια και με τις συνεχείς παρακολουθήσεις δεν είναι πολύ απλό. Αλλά είναι κάτι που το χρωστάω στον εαυτό μου και μετά συμφωνίζω. Επειδή έχουμε δει ότι υπήρχε μια επίθεση στις νέες τραγουδίστρες από τη Μαρινέλα, ότι βγαίνουν στην πίστα κοπέλες και κάνουν καριέρα με κοντά φουστάκια και αυτά. Ναι. Νομίζω ότι η κυρία Μαρινέλα είναι ίσως από τις λίγες αρμόδιες που μπορούν να εκφράσουν άποψη και να μιλήσουν. Ό,τι και αν αναφέρει η κυρία Μαρινέλα, νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Εντάξει, ότι κατά καιρούς έχει παραγίνει, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Δεν νομίζω όμως ότι η κυρία Μαρινέλα ανέφερε για κορίτσια τα οποία τραγουδούν καλά και έχουν μια όμορφη εμφάνιση. Νομίζω ότι εστίασε σε άλλο κομμάτι. Διαβάσαμε, ανεβαίνει στα σκαλιά της εκκλησίας, τι είναι αυτά. Όχι, είμαι σε μια φάση που κάνω τελείως άλλα πράγματα τώρα. Προσπαθώ να πάρω και το πτυχίο. Άρα δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα αυτά που γράψανε. Όχι, φυσικά και δεν ισχύουν. Αν γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνει και πολύ κρυφό. Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μέχρι εκεί.